Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα η Επιτροπή Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας συνεδριάζει κατά τη στιγμή που η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με τη θλιβερή επέτειο της δολοφονίας τριών εργαζομένων στη Μαρφίν πριν 6 ακριβώς χρόνια. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει όλοι να το κρατάμε βαθιά στο μυαλό μας, να καταδικάσουμε για μια φορά λόγω της θλιβερής αυτής επαιτίου τους δολοφόνους και τις εγκληματίες, φυσικούς και ηθικούς αυτούργους. Σας παρακαλώ, κύριε Βούτση. Ζητήσατε το λόγο επί της διαδικασίας. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι διαδικαστικό. Όχι. Επί της διαδικασίας είναι, πρόεδρε. Και υπάρχει μια θλιβερή επέτειος. Δολοφονήθηκαν. Ναι, εντάξει, σας παρακαλώ. Έγινε κατανοητό. Κάποιοι δίχασαν την ελληνική κοινωνία. Έγινε κατανοητό, νομίζω ότι. Δίχασαν με μίσος την ελληνική κοινωνία. Ότι εκπροσωπώντας. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ κύριε Βρούτση, μην αρχίσουμε άσχημα. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Βρούτση, δεν έχετε το λόγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πήρατε το λόγο, σας διακόπτω βεβαίως. Σας διακόπτω το. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς σταματάει. Να μην γράφετε αυτό στα πρακτικά. Παρακαλώ. Πήρατε το λόγο για διαδικαστικό θέμα. Κύριε Βρούτση. Καταδικάζει την εγκληματική δολοφονική ενέργεια. Θα σας πω. Καθίστε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ, καθίστε. Καθίστε, αυτά δεν είναι σωστά τώρα πράγματα. Δεν είναι ο καθένας πολύ θέλει να προβάλλει κάτι δικό του. Προβάλλω δικό μου. Προβάλλω δικό αυτό μου. Είναι. Γεγονότα τα οποία στιγμάτισαν. Ωραία, δεν έχετε το λόγο. Εντάξει, έγινε κατανοητό. Που κάηκαν ζωντανή. Έγινε κατανοητό, κύριε Βρούτση. Αυτή είναι η ευαισθησία σας. Σας παρακαλώ. Πώς είναι το λόγο. Αυτή είναι η ευαισθησία σας. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, καθίστε κάτω, κύριε Βρούτση. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Να βρεθούν. Σας παρακαλώ, κύριε Βρούτση. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν αρχίσαμε καλά, έχουμε σοβαρή δουλειά. Κύριε Μαντά. Κύριε Βρούτση, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Βρούτση. Σας παρακαλώ. Δεν γράφετε τίποτα στα πρακτικά. Αυτά κύριε Βρούτση, αυτά να τα αφήσετε. Αυτά σας παρακαλώ πάρα πολύ να τα αφήσετε. Όλοι σας. Λοιπόν, οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, τις οποίες εγώ αναφέρω, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, οι πολιτικές δυνάμεις έχουν καταδικάσει του δημοκρατικού τόξου, έχουν καταδικάσει αυτά τα φαινόμενα. Αλλά αυτά που χάνετε, κύριε Βρούτση, δεν είναι σωστά. Γιατί μπορεί να αναφέρω εγώ τη δολοφονία του Λαμπράκη που έγινε πολλά χρόνια πριν, αλλά έγινε αυτές τις μέρες. Δεν παίζουμε. Αν θέλετε, με τέτοιους όρους παιχνίδια δεν γίνονται. Με τέτοιους όρους, σας παρακαλώ. Τι θέλετε, κύριε Μανιέ. Σας παρακαλώ. Το μικρόφωνο. Όχι, θα του δώσω επί της διαδικασίας, αν κάνει αυτό που κάνει ο κύριος Βούτσης. Δεν θέλετε. Θέλω να πω να συνεχίσουμε τη διαδικασία και να μην τσιμπάμε σε προβοκατόρικες. Ωραία. Είναι καθαρό. Δηλαδή δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Έχετε μια πλούσια κοινοβουλευτική εμπειρία. Δεν μπορεί να ερχόσαστε εδώ πέρα να πετάτε πυροτεχνήματα ή να δημιουργείτε εντυπώσεις. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ, ο κύριος Μάρκας.